22 αγώνες και 10 νοκάουτς. Η φιλόλογος Χαρά The Lion Δημητρούλα από τα Ιωάννινα. Η Δημητρούλα είναι πολύ σκληρή. Πέρα από το σωματικό κομμάτι, χρειάζεσαι να διαχειριστείς πάρα πολύ το μυαλό σου, το πνεύμα σου, να κάνεις συναισθηματικές υπερβάσεις και να μπορέσεις να επενδύσεις κάθε αρνητικό συνέστημα σε έργο. Χαρά Δημήτρουλα, είσοδος στο ring. Διαιτητής του αγώνα ο κύριος Μιχαηλίδης. Χρήστο, από τη μία είναι ο Κώστας Αθανασόπουλος με την αθλήτρια Δέσποινα Καμπέρη. Μόλις τα 18 της χρόνια έχει ήδη 38 αγώνες με μόνο 4 ήττες. Από την άλλη, αυτή η φιλόλογος από τα Γιάννενα που έχει τίτλο Ελλάδος στην WKF και Μεσογείου, είναι και Μεσογειονίκης, έχει 22 αγώνες, έχει 7 ήττες. Επίσης 10 νοκάουτ. Είναι πολύ σκληρή αθλήτρια. Είναι αθλήτρια η οποία παίζει και σε κλουβί. Πραγματικά δηλαδή θα δούμε μια συγκλονιστική μάχη. Ήταν και πέρσι το Aero Challenge, ένα αγώνα που δεν έγινε ποτέ και μείναμε όλοι με την απορία εναντίον της Μαρίας Πανταζή από τη μεγάλη σχολή του Παπαδόπουλου και του Γιώργου Χαλκίδη. Πραγματικά. Τελικά το ντεμπούτο της η Χαρά Δημητρούλα το κάνει ένα χρόνο αργότερα. Έτσι. Από την άλλη, έχουμε στην πλεγωνία τους προπονητές Πρίσπεκ και Κώστα Θανασόπουλο, ενώ στην κόκκινη γωνία από τον Άτρο των Ιωαννίνων είναι ο προπονητής της ο Στέφανος Αποστολάκης. Δύο μεγάλες σχολές, Fighters Αθανασόπουλου και Αποστολάκης από Γιάννενα. Δίλεπτα, οι γύροι είναι δίλεπτοι. Τρεις γύροι των δύο λεπτών και ο Αντρούλς. Πάμε. Καμπέρι, δεξί high round kick, μπλοκάρει η Δημητρούλα. Που να πούμε ότι έχει και τις δύο κάρτες. Μπαίνει με αριστερό δεξί. Δεξί low από την Καμπέρι. Άμεση απάντηση με ένα σερί με jab cross από την Δημητρούλα. Και ένα τελείωμα τώρα τη Δημητρούλα με medium round kick. Αριστερό. Όπως είπαν Χρήστο και στην press conference, και οι δύο αθλήτριες έχουν έρθει για να κερδίσουν. Αν κάτι χαρακτηρίζει πάντως γυναίκες, Γιώργο, δεν κάνει καμία πίσω. Άντρα μπορεί να δεις να κάνει πίσω, γυναίκα ποτέ. Μαζί σου. Αριστερό δεξιά από τη Δημήτρουλα, άμεση αντίδραση με medium low kick και δεξί low kick από την Καμπέρι. Γόνατο. Προσπαθεί να περάσει η Καμπέρι. Αλλάζει πάλι γκάρτ η Δημητρούλα, περνάει το γόνατό της. Κάθε άλλο παρά αναγνωριστικός είναι ο γύρος. Δεξί τζεπ, αλλάζει πάλι γκάρτ. Με φανεί στόχο να μπερδέψει την αντίπαλό της, την Καμπέρι, η Δημητρούλα. Δεξί low. Αριστερό δεξί. Αριστερό low kick χωρίς αποτέλεσμα, βήμα πίσω η Δημητρούλα, έκανε πολύ ωραία αποφυγή, έξυπνη αποφυγή. Εφνιδιάζει η Δημητρούλα Χρήστο με ευθεία χτυπήματα και είναι σπάει ψηλή και από την αντιπαλό της. Ναι, σπάει την συγκέντρωση της Καμπέρι. Τελειώνει ο γύρος. Πραγματικά το kickboxing, χάρη στον φιλικό μας Μιχάλη Ζαβίδη, έχει μπει στα ελληνικά σπίτια. Οι γονείς το προτιμούν για τα παιδιά τους. Σαφώς εξασφαλίζει καλή φυσική κατάσταση, ενώ διδάσκει στα παιδιά τις αρχές της πειθαρχίας και της αυτοαναμείνας. Βέβαια, οι γυναίκες, όπως είπες και πριν, δεν πάνε πίσω. Τις βλέπουμε να είναι παρούσες και μπροστά. Εννοείται, εννοείται. Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του καριέρας, ο Μιχάλης Ζαμπίδης επιστρέφει στα Iron Challenge με την θεαματικότερη μάχη στην ιστορία του kickboxing.
αυτό θα το δείτε αργότερα, καθώς θα είναι και το main event. Μιλάμε για 17 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Θρυλικός σιδερένιος Μιχάλης Ζαμπίδης. Τελευταίες οδηγίες στις γωνίες, κόκκινη γωνία από τον Στέφανο Ποστολάκη, στην Γιαννιώτη αθλήτριά του και από την άλλη ο Κώστας ο Αθανασόπουλος με την βοήθεια του Prispec δίνουν τις τελευταίες οδηγίες στην Δέσποινα Καμπέρη. Κατηγορία βάρους 54 κιλά. Δέσποινα Καμπέρη 38 αγώνες, 34 νίκες. Μπλε γωνία, μπλε γάντια. Και απέναντί της η Χαρά Δημητρούλα, The Lion, 22 αγώνες, 15 νίκες και 10 νοκάουτ. Πάμε, δεύτερος γύρος. Τρομερά στατιστικά και από τις δύο επαγγελματίες, αθλήτριες. Φωτιά ο αγώνας, Χρήστο. Δεξί λέω κεύμα πίσω από τη Δημητρούλα, πολύ έξυπνα. Καμπέρη κάνει την είσοδό της. Προσπαθεί να περάσει τώρα. Συστάσεις. Χωρίς αποτέλεσμα το δεξί low kick. Και ένα αγώνα τώρα από τη Δημητρούλα. Front kick από τη Δημητρούλα. Στερό δεξί. Jab cross δηλαδή. Αποδίδουν ανά πάσα στιγμή Χρήστο και οι δύο αθλητρές. Ένα δεξί. Πολύ ωραίο. Direct. Ένα δεξί cross. Πέρασε η Δημητρούλα. Ακριβώς πάνω στην είσοδο που επιχειρούσε εκείνη τη στιγμή η Καμπέρη. Και αυτός ο γύρος πιστεύω ότι ανήκει στην Δημητρούλα. Πολύ καλή φυσική κατάσταση στο και από τις δύο αθλητές. Από κοντά στο γλίστρωμα ο διαιτής, ο πολύπυρος Παναγιώτης Μιχαηλίδης. Πλησιάζουμε στο τέλος του δεύτερου γύρου. Είσοδο τώρα με το cross, με το αριστερό cross, καθώς είχε αλλάξει γκάρτ και βάλει το πίσω χέρι το αριστερό, τη Δημητρούλα. Τρομερός ρυθμός αυτή την αναμέτρηση. Τέλος του γύρου. Εξαιρετική απόδοση και από τις δύο αθλήτριες. Νομίζω απολαμβάνουν πραγματικά οι θεατές αυτές τις δύο μαχήτριες σε αυτή την σούπερ διοργάνωση, την 7η διοργάνωση του Iron Challenge. Τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει, Χρήστο, όπως καλύτερα ξέρεις από καλύτερα από τον στο τρίτο άλλο. Γύρο θα δούμε και πραγματικά ποια είναι η νικήτρια. Μέχρι τώρα ο αγώνας είναι πειρασμένος. Ο δεύτερος γύρος θεωρώ ότι πήγε στη Μητρούλα, ο πρώτος γύρος και πάει στην Καμπέρη, οπότε να δούμε λίγο τι θα γίνει στο τρίτο γύρο. Τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές, Αποστολάκης κόκκινη γωνία, Αθανασόπουλος και Prispec μπλε γωνία για την Καμπέρη. Όλα θα κρυθούν λοιπόν εδώ, ο τρίτος γύρος ξεκίνησε. Αριστερό δεξί, δεξί low, αριστερό δεξί πάλι από την Καμπέρη. Άμεσα αντίδραση από την Δημητρούλα. Βήμα πίσω, Χρήστο. Φοβερές και οι δύο αθλήτριες. Εναλλάσσονται στο ποια θα πάρει το κέντρο του ρινγκ. Δεξί, Λόκια από την Καμπέρη. Δεξί, Μέντιο Κίκ. Άμεσα απάντηση με ένα τριάρι, με ένα αριστερό κροσέ από την Δημητρούλα. Ένα αγώνα τώρα από τη Δημητρούλα. Αριστερό δεξί. Πέρασε ένα δεξί. Ένα πολύ δυνατό cross. Πολύ καλά direct από τη Δημητρούλα. Σε έχουν δώσει λύση στο παιχνίδι. Μπράβο!
Στέλνω δεξί και ένα αγώνα την Μητρούλα. Προσπαθεί να κλειστεί η Καμπέρι. Πολλά χτυπήματα. Όρθιες και οι δύο αθλήτριες πλησιάζουν στο τέλος. Και παρότι δέχεται χτυπήματα πηγαίνει μόνο μπροστά. Πολύ δυνατός γύρος. Και τέλος του αγώνα. Εξαιρετική εμφάνιση από τη Δημητρούλα, ειδικά στο τρίτο γύρο. Δυνατό παιχνίδι. Πραγματικά δυνατό παιχνίδι. Πλέον περιμένουμε την ετοιμιγορία των Κρητών. Τρομερή εμφάνιση και από τις δύο αθλήτριες. Παρόλο ότι η Καμπέρι δέχτηκε αρκετά χτύπημα στο τρίτο γύρο, δεν σταμάτησε να πηγαίνει μπροστά. Δεν έκανε πίσω καθόλου, Χρήστο. Νικήτρια στα σημεία. Με ομόφωνη απόφαση, η Χαρά The Lion Δημητρούλα. Ανέβασαν την θερμοκρασία. Και να δημιουργήσουμε το πιο.